γίνονται σταυρών του νομού δράμας, ιδρύθηκε το 1922. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1922 από 40 οικογένειες που προήλθαν από την Λουβροσίσκη της Νότιας Ρωσίας. Ήρθαν στην Καλαμαριά και από εκεί μεταφέρθηκαν στους σταυρούς δράμας σαν εθελοντική οργάνωση, όχι προσφυγική. Κατόπιν, όταν γενικεύθηκε το προσφυγικό, χαρακτηρίστηκε προσφυγική οργάνωση, προσφυγικός καταβλητισμός, γιατί υπήρχαν λόγοι και αποκατάσταση, δηλαδή σπίτια, οικόπεδα, χωράφια κτλ. Και γιατί ήταν τελικά και πρόσφυγες όλοι, δεν υπήρχε ντόπιος πληθυσμός. Ιδρύθηκαν, όπως είπαμε, από 40 οικογένειες και ο αριθμός αυτός παραπλασιάστηκε πάρα πολύ γλυκόρα, γιατί αυτόματα μέσω επικοινωνίας που είχαν με συμπατριώτες τους, συγγενείς τους, έφερα κι άλλους από τη Ρωσία κυρίως. Έτσι και ως το 90% των προσφύγων των κατοίκων των σταυρών είναι από τη Ρωσία, ενώ ένα 10% είναι προσφύγια από την Μικροασία, την Τουρκία. Τον πόντο δηλαδή, το μικροασιατικό πόντο. Λοιπόν, τώρα... Σου λέει στην Καλαμαριά είναι αυτή πόντα. Στην Καλαμαριά, ακριβώς. Και ορισμένοι από αυτούς πήγαν και στον Άγιο Γιώργιο, στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου, όπου ήταν λιποκαθαρτήριο και έχει πέρασαν από... Στον Πειραιά. Από τον... την κάθαρση αυτή, τον καθαρτήριο, τον... των κρατικών. Εγκαθιστάθηκαν εδώ, όπως είπαμε, και εκεί η απασχόληση του ήταν ο καπνός. Γιατί οι τρεις πρώτοι που ήρθαν και είδαν τα χώματα, διαπίστωσαν ότι ήταν καλός καπνός. Αυτοί οι τρεις ήταν ο Χαραλαμπίδης, ο Θωμαίδης και ο Σφραγκιδόπουλος. Ήταν από παραγωγή, ορισμένοι από τον Πόντο, που ήταν από την διαδικασία του στην Ρωσία και ορισμένοι αφού ήρθαν εδώ από ορισμένες περιοχές, μάθαν για αυτόν τον καπνό και το καλλιέργησαν. Σου λέει πρέπει να πούμε όμως ότι την ιδέα του κτισμού τη συνέλαβε ο Γιάννης ο Κεφαλίδης. Ο Κεφαλίδης γιατί είχε όνειρα να γίνει γερουσιαστής. Ναι, είχε τέτοια. Είχε πολιτικές βλέψεις δηλαδή. Ήθελε να εγκαταστήσει το νομό οικογένειες συγγενικές του και φιλικές του για να τον ψηφίσουν αύριο μεθαύριο στις εκλογές. Έτσι είναι, απλά έπεσε έξω γιατί ο αριθμός των προσφύγων ήταν κυρίως στην Βενιζελική Κεντρώη και έτσι ο πρώτος του σχολείου ήταν ο Θωμαίδης. Ο οποίος ήταν βέβαια και εντός δημοκρατικός. Βεντζέλικος, ναι. Έτσι, και συνέχεια εκλέγονταν δημοκρατικός πρόεδρος του Σταυρούς. Ναι, ναι. Παρά μόνο την εποχή του Μεταξά διορίστηκε ο Κεφαλίδης. Και στην εποχή του Θεοφυλίου που ήταν διορισμένος Σαραφίδης. Και στην εποχή του Θεοφυλίου διορίστηκε ο Σαραφίδης. Ο πατέρας της Εμμανθίας. Ναι. Επίσης είχε και ένα πρόεδρο ακόμα του χώρου του δεξιού, ας το πούμε, τον Λαπαρίδη, τον Γιάννη. Δεκαετία του 60. Δεκαετία του 50, του 60, όχι. Το 60 είχε βγει ο Ακριτίδης ο Νίκος, κατόπιν έγινε η δικτατορία, ξαναρίστηκε ο Λαπαρίδης. Διορισμένος στα τυχούντα. Ναι, και κατόπιν βγήκε πάλι ο Ακριτίδης, ο Τσεβρετζής, η Αλίκη Πετρίδου και ο Τσουγκούρου, ο φαινόμενος. Αυτή ήταν η πρόεδρο. Ναι. Για την ομάδα που ιδρύθηκε. Για την ομάδα, καταρχήν ιδρύθηκαν δύο ομάδες. Από το 1923, όταν ο κόσμος ακόμα στην αντίσκηνα. Λοιπόν, ιδρύθηκαν δύο ομάδες γιατί και υπήρχε μεγάλος αριθμός παικτών, έπαιζε όλα τα παιδιά μπάλα τότε. Και μάλιστα με μπάλες φτιαγμένες στο χέρι, με κουρέλια γραμμένα κτλ. Πολύ βαρύες μπάλες. Λοιπόν, ένα λόγος ήταν αυτός. Ο δεύτερος ήταν ότι δεν υπήρχαν ομάδες στην περιοχή για να παίξουν. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την δόξα δρά μας, δεν υπήρχαν ομάδες ακόμα ποδοσφαιρικές για να παίξουν μπάλα στο 20 και στο 30. Οργανωμένες. Έτσι φτιάχνουν δύο ομάδες, ο Άρης και ο Απόλλων. Ο Απόλλων είχε και πολιτιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή έπαιζε και θέατρα και είχαν και λίγο κομματικό ας πούμε. Είχαν και διαφορές. Προσανατολισμό γιατί ο Άρης ήταν πιο δημοκρατικός, ο Απόλλων πιο συντηρητικός.
Και έτσι. Ο Απόλλων είχε και θέατρα και τέτοια. Ναι, 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 βέβαια. Πολύ. Μισάρι, με τον Μισάρι, με τον Σεβρετζή, τον Τσολπατζή, τον Δημήτρη, οι οποίοι σκηνοθετούσαν θέατρα και τον Γιάννη, τον Κυριακίδη, ο οποίος έγραψε και θέατρο. Αυτός όμως ήταν αριστερός, πώς ήταν. Ήταν αριστερός, συνεργάζεται με τις δύο ομάδες. Και με τις δύο ομάδες. Ήταν πολύ ειρηνικός άνθρωπος. Το θυμάμαι πολύ. Και εγώ το θυμάμαι. Πολύ μικρός. Ένα σπιτάκι ναι, και ναι. Τον πήγαινα μποτήλιες εγώ πιτσιρικάς τώρα. Και μολονότι, ναι. Και μολονότι ήταν μόνο του Δημοτικού. Ήξερε τόσα πολλά γράμματα που κατάφερε να γράψει και βιβλία. Κυρίως 57 έργα έχει. Θεατρικά και διάφορα μικρής έκτασης γραπτά. Καθώς και ορισμένα ποίηματα, μάλιστα ο Κυριακίδης το 55 έγραψε ένα βιβλίο για την Κύπρο, ένα θεατρικό έργο για την Κύπρο. Και όταν πήγε να το παρουσιάσει, πήγαν οι κοροφύλακες και διέλυσε την παράσταση, του συνέλαβα και τον ίδιο. Τον έκλεισαν μέσα για μια αεροστράδο, σκατώ που το χωριό ξεσηκώθηκε και αναγκάστηκαν να τον επαναφέρουν. Ξέρεις τι θέλω να σε πω, Σούλη, εδώ επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει. Όταν ήρθαν οι πρώτοι εδώ, τι συνθήκες επικρατούσαν, ας πούμε, με τι ήρθαν, πώς ζούσαν, ναι. Πώς αναπτυχθήκαν αυτό το πράγμα. Ναι. Περισσότερο ήρθαν, δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή. Ήρθαν με το τρένο. Με το τρένο. Στην κοινωνία δηλαδή. Όχι με κάρα και τέτοια, γιατί πολλοί αναφέρουν και τρέχονταν με τα κάρα. Όχι. Ήρθαν με το τρένο, ναι. Κατέβηκαν στο Φωτολίβος και περπατώντας ήρθαν εδώ. Ναι. Στα μέρους. Τι είχαν μαζί τους, δηλαδή είχαν αποσκευές. Είχαν αρκετά πράγματα. Είχαν. Ναι. Ήρθαν εδώ, ναι. Συμπόλοιτοι, δηλαδή με τα. Συμπόλοιτοι, γεωργικά, σε ένα άγριο τόπο, ναι. Είχε μόνο ένα δέντρο. Δηλαδή τα 10.000 χιλιόμετρα που αποτελούν σήμερα στην Αγρή, ναι. Είχαν ένα δέντρο. Ένα δέντρο και ένα πηγάδι. Ναι. Και δηλαδή ήρθαν εδώ και κάτσαν κάτω στο δέντρο. Ακριβώς. Κάτσαν όλοι μαζί. Στα αντίσκηνα που φτιάξαν αμέσως μετά. Φτιάξαν αντίσκηνα. Φοβερή ζέστα. Και ένα παλιό τζαμί γραμμισμένο εκεί που είναι σήμερα η εκκλησία. Δημήτρη υπήρχε μόνο μινάριο του τζαμιού, μισό γραμμισμένο και αυτό. Και κάπου υπήρχαν και χαλάσματα. Δηλαδή τύχη απλή, όχι. Εδώ πρέπει να μείνει ένα παλιά ένα. Εδώ από ό,τι γνωρίζουμε πρέπει να είχε μικρό τουρκικό χωριό, λίγα σπίτια. Κάπου στα νοτιοδυτικά του χωριού, στο Αλφάρι, στα Αλφάρια. Και επίσης υπήρχαν και ορισμένα. Για το σπίτια, χάνι που λένε. Ναι, υπήρχαν ορισμένα σπίτια γύρω από το μιναρέ, το τζαμί. Στην εκκλησία που. Ναι, το χώρο της εκκλησίας. Λοιπόν, η οποία όπως από μαγειρίες, από ντόπιους κατοίκους, πετρούσες, που είχαν κατά τα κοπάδια τους, τα βόσκανε. Υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και πράγματι παλαιότερα. Ναι, όταν σκάψανε για τα θεμέλια της εκκλησίας μετέπειτα της εκκλησίας βρήκαν τις εικόνες του Αγίου Γεωργίου και όλα αυτά. Πάντα το τσανί δηλαδή. Ακριβώς. Οι Τούρκοι από σεβασμό, ξέρω από κάποιο φόβο που είχαν προς το φόβο Θεού, ναι. Θρησκεία. Τα φάψαν τα κόμματα αυτά στα θεμέλια. Αυτά που είναι οι εικόνες αυτές, σου λέει. Οι εικόνες δεν είναι μόνο αυτές. Οι εικόνες υπήρχαν και άλλες και τις έφεραν από τον Πόντο μέσω της υπηρεσίας στην Ρωσία και από εκεί εδώ. Συγκεκριμένα το χωριό Παρασκευάτων που ξέρω εγώ είχαν πειρασμένες τις τέσσερις δεσποτικές εικόνες. Δηλαδή, τον Άγιο Κωνσταντίνο που ήταν ο Κωνσταντίνος του χωριού, τον είχε φέρει ο Κώστας ο Αθανασιάδης. Κωνσταντίνος ο Αθανασιάδης. Ο Κώστας ο λεγόμενος. Όλοι φέραν οι εικόνες τους και θα ακούσαν τον κόσμο. Και οι παππούδες, ναι, όλοι, λίγο πολύ. Αυτές ήταν μεγάλες εικόνες, δεσποτικές. Ήταν από το τέμπλο της εκκλησίας του χωριού Παρασκευάτων. Λοιπόν, την εικόνα του προφήτη του Δόμου την έφερε η οικογένεια του Φουλίδη, του παππού μου, του Φουλίδη Αμβρόσιου. Ναι, λοιπόν, και ούτω καθεξής.
Πολλά, ναι, εντάξει, όλοι φέραν εικόνες τώρα. Ακριβώς. Αυτό... Δηλαδή εγκατασταθήκαν στα τσαντήρια και σιγά σιγά... Και σιγά σιγά χτίσανε παράγκες στην αρχή, κατόπιν έφεραν... Πόσες οικογένειες, τα 17 οικογένειες νομίζω. 40 οικογένειες. 40 ήρθαν οι πρώτοι. 40 οικογένειες. 40 οικογένειες. Το πρώτο σπίτι του χωριού ποιο είναι. Το πρώτο σπίτι του χωριού του παππού μας, του φιλίου του Αυδόσιου. Ο παππούς οποίος... ήταν μάστορας, ε. Ναι, ήταν χτίστης και έχτισε... Σχεδόν μετά ο ένας τον άλλο βοηθούσε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο οποίος έχτισε το καφενείο του Πέτρου, έτσι. Και το καφενείο του Πέτρου. Σήμερα, το 1924, πολλά σπίτια πρωτόγωνα φυσικά εκείνη την εποχή, με πλήθες χτισμένα με... Και μάλιστα σε δυο σημεία του χωριού, στο νότιο δυτικό, στο νότιο ανατολικό και στο βόρειο ανατολικό και στο νότιο δυτικό και στο βόρειο ανατολικό υπήρχαν και σκάφη τα μεγάλα, είχε κόκκινο χώμα και το χρησιμοποιούσε να φτιάξει τα λεγόμενα τα αλκίτσα. Τα πληθεία. Για το χάνι, ξέρεις τίποτα που λένε, υπάρχει ένας μύθος. Για το χάνι. Ότι σκοτώνανε όταν ναι, καραβάνι. Ήταν ένας αιμοβόρος. Αιμοβόρος. Κλέβαν. Ιδιοκτήτης του χανιού, ο οποίος αν καταλάβει ότι κάποιος είχε λίρες, το σκότωνε, το πέταγε σε ένα ξεροπήγαδο. Το χάνι περίπου ήταν εκεί που είναι σήμερα το σπίτι του Σωτηριάδη του τότε του Θεμιστοκλή και κατόπιν του Βαγγέλη του Σωτηριάδη. Εκεί που είναι το καφενείο μας. Εκεί που είναι το καφενείο, ακριβώς. Υπήρχε δρόμος μπροστά, περνούσε αυτός ο δρόμος, ναι. Ήταν ακριβώς. Προς τα Αλιστράτη και συνέχισε σε έρωση και Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν υπήρχε ένας δρόμος από τη Θεσσαλονίκη, από την Δράμα. Αυτές οι λίρες που ψάχνουν είναι ναι. Από αυτού το χάνι, από αυτούς που ήταν ο τέτοιος. Λέγεται ότι είναι λίρες από αυτόν, από αυτόν τότε. Τώρα δεν ξέρω πόσες ήταν αυτές. Ορισμένοι βρήκαν. Κάνα δύο κάτι και βρήκαν και λίρες. Αλλά μικρός ποσότητας δεν πρέπει αυτός να. Αυτός τα έχει σκορπισμένα σε πολλά σημεία. Ίσως. Στη γειτονιά μας που ψάχνουν δηλαδή τις λίρες, υπάρχει αυτό το... Λέγεται ότι βρήκε ο Θεμιστοκλής και η Σορυμπαλού εδώ η Τριανταφυλλίδου. Ένα μικρό κουπάκι. Ναι, και το μοιράζει αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Και άλλη οικογένεια βρήκε λίρες. Ένα μικρό κουπάκι με τα μοίρα σε επίσης να αναφέρουμε για το Γιάννη τον Κυριακίδη, το συμβατέρα του θεατρικού. Ο Γιάννης τον ανέφερα. Το 1974 τιμήθηκε από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Ποντίου Αθηνών. Και πολλά έργα του έχουν επεχθεί στην Καλαμαριά. Ακόμα και τώρα, πολλές φορές οι Κομπλινοί που έχουν κάπως οργανωμένη θεατρική ομάδα και οι Συνταγοί, ορισμένες πολιτιστικός σύλλογος που έπαιξε δύο φορές. Θεάτρο έπαιξε ευρωδικά του έργα. Είναι περίφημα έργα. Σου λέγα το πολύ περισσότερο, η εκκλησία χτίστηκε μετά από αυτούς πάλι. Η εκκλησία χτίστηκε μια πρόχειρη, μια μικρή εκκλησία. Κατόπιν η μεγάλη αυτή εκκλησία που έχει σήμερα, χτίστηκε το 50. Α, η εκκλησία αυτή. Το 50-55 ολοκληρώθηκε, γιατί είχαν ρίξει θεμέλια, σταμάτησαν τη Βουλγαρία, στη Βουλγαρική κατοχή. Το ολοκληρώθηκε το 50-55. Η κοινότητα μετά έγινε... Η κοινότητα είναι παλιά. Παλιό κτίριο, το 30. Πόσο παλιό ήταν? Γύρω στο 30. 30 ήταν. Ναι. Και το δημοτικό σχολείο που ήταν πρόσφυγα. Το καλύτερο κτίριο του χωριού. Το σχολείο θέλω να πω ότι το καλύτερο κτίριο του χωριού ήταν το δημοτικό σχολείο. Εγώ πήγα σε εκείνο το σχολείο και. Και εγώ πήγα 2-3 χρόνια. Χαλάσανε εκείνο το σχολείο. Το χαλάσανε και χάλανε αυτό το έξω που ορισμένοι το χαρακτήρισαν. Και έχουν δίκιο. Είναι φυτέψαν κάτι φάνους, έχει γίνει σαν ζούγκλα εκεί πέρα. Ακριβώς. Γιατί το σχολείο μεταφέρθηκε στον χώρο του γυμνασίου, έξω από το χωριό. Ναι. Και γίνει... Εντάξει, μπορώ, ας πάνω που θέλω να γίνω, ήταν το πιο διατηρητό, δηλαδή... Έπρεπε να μείνει. Και ήταν τέτοιο σχολείο. Ανοίγαν οι τρεις αίθουσες. Με σανίδι ήταν από τις μέρες. Ανοίγαν και γίναν χώρος θεάτρου. Γινόταν χώρος θεάτρου. Στη μέση ανοίγαν αυτές. Τρεις τάξεις ήταν, εγώ θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι εγώ. Αριστερά ήταν οι τάξεις, τρεις τάξεις μεγάλες. Ναι. Από δεξιά δεν τρεις αυτές τάξεις ενώνονταν και γινόταν θέατρο. Ναι. Και έπαιρνε πολύ κόσμο. Εκεί τώρα πήγαμε όλοι σχολείο να πούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα πρώτα θεατρικά έγιναν τη δεκαετία του 30 στο δημοτικό σχολείο. Τα δάσκαλο ήταν ο Ζαρζελίδης. Ο Ζαρζελίδης είναι μια μεγάλη ιστορία. Το Συνταγόν. Ήρθε το 22, το 23.
Πρόσφυγα. Ο Ζεζελό από πίσω. Όχι, ο Ζαρζελίδη στη Βάσκα. Εδώ πίσω. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Α, αυτό το λόγο. Όχι. Ήταν παντρεμένο με την Ουρανία Τσορπατζή. Και είχαν συγγενείς του Τσορπατζίδου, από αυτήν το Σόι. Έχει πολυγραφότατος. Έχει γράψει πολλά βιβλία ιστορικά και ορισμένα θεατρικά και επίσης έχει γράψει και ορισμένα διηγήματα, το ψωμί, μισονίτσα, το καλαντόνερο. Ναι. Έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι σπάνιο να βρεθεί, την ιστορία της, τη διάλεκτο της Άνω Ματσούκας. Ναι. Που είναι χαρακτηριστικό βιβλίο της περιοχής αυτής. Και είναι σπάνιο το να βρεθεί, είναι σε βιβλιοθήκες τώρα. Αυτά, ο δάσκαλος επίσης, ο Μποζάνης. Ο πριν από τον Μποζάνη. Αυτός, τώρα δεν το γνωρίσαμε, δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε, ναι, φυσικά, είμαστε πολύ μικροί. Έφυγε στην Αθήνα το 37 ο Ζαρζελίδης και εκεί έζησε τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 67-68. Γιατί με το χωριό πώς το κάνω, ας πούμε, το... τα οικόπεδα πώς καταπήρανε αυτά. Τα οικόπεδα από έναν Ιταλό μηχανικό, ο οποίος έκανε το σχέδιο της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Του μίλησε Ιταλικά ο Κεφαλίδης που αναφέρεται στην προηγούμενη συζήτηση. Ήταν πολύ γλωσσότατος. Ήξερε 7 γλώσσες. Ήξερε και Ιταλικά και τις άλλες. Και είδε τον Ιταλό που έκανε τα σχέδια της πόλης Αλεξανδρούπολης. Και του λέει και εμείς θα χτίσουμε ένα χωριό. Το έδωσε πού είναι και λέει κάπου στη Δράμα. Κράτησε επικοινωνία μαζί του. Ο Κεφαλίδης. Και τον κάλεσε και έφτιαξε το υποδομικό σχέδιο. Αυτό τα σπίτια καλώς. Είναι. Και έγινε κλήρωση νομίζω. Ναι. Ο καθένας ότι είχε βάλει νούμερα τα οικόπεδα όλα και ό,τι νούμερο έτυχε ένας, ναι. Ο παππούς μου ήταν τυχερός και έτυχε το καλύτερο οικόπεδο, το, ναι. Το νούμερο ένα και πήραμε το μπροστά του οικόπεδο, το μπροστά του. Ο Θεμιστοκλής, ναι. Ναι, και πίσω πήρε ο Κεφαλίδης, μετά πήρε εσείς ο, υπόλοιπη, ναι. Ο Ασβεστόπουλος, ναι, ναι, και μετά, ναι, είναι, ναι, ο Αδελφίδης, ναι, ναι. Και μετά εσείς. Για την άλλη μεριά η Αθανασκευή και ο... Λοιπόν, για τους παπάδες. Ο παπάς πρώτα έχει ένα πηγό στην εκκλησία πίσω, ο Μαναρίδης βλέπω. Ναι, ο Μαναρίδης είναι παλιά. Αυτός ήταν ο πρώτος παπάς. Αυτός ήρθε από την Προστιτσάνη. Ναι. Μαναρίδες εγκαταστάθηκαν στην Προστιτσάνη. Ναι. Ήταν από ένα χωριό του Πόντου, το Γούζουλου, ναι, της επαρχίας Νικόπολης. Και ήρθε το 23. Τους δικούς μας Μαναρίδες είχε συγγένεια αυτός. Τους δικούς μας Μαναρίδες είχε αυτός. Έφερε δύο παιδιά ορφανά, τα παιδιά του αδελφού του. Θα μεγάλωσε λίγο, ήταν έφηβοι βέβαια αυτοί. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο Μαναρίδης ο Φίμιος και ο Μαναρίδης ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής που είχε το... Και η Σοφία. Και η Σοφία. Δεν ξέρω. Παντρεμένης. Το μεγαλόγαμο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδιά είχε. Ο πρώτος παπάς ήταν αυτός. Δεν ήταν και ο διαδικά του Θανά. Να πούμε σου λίγα την κηδεία του. Α, ναι. Η κηδεία του λέγεται ότι είναι ένα θαυμαστό γεγονός, γιατί όταν τον κίνδευσαν τον ιερέα αυτό, ήταν και ιερομόνα. Αρχιμανδρίτης. Αρχιμανδρίτης ήταν. Στον Πόνο. Ναι. Λοιπόν, όταν τον κίνδευσαν λέγεται ότι είχε καλοκαίρι, ζεστή μέρα του Απριλίου, και τη στιγμή που τον κατέβαλαν στον τάφο, φύσηξε αέρας δυνατός και έγιναν τα δύο τα κυπαρίσια που είχε στην εκκλησία πίσω. Και μαύρος ο ουρανός. Μαύρος ο ουρανός έγινε. Έγιναν ακούμπησαν κάτω. Ακούμπησαν κάτω. Σόπα, ναι. Αυτό είναι τώρα. Η μάνα μου το θυμάται. Η μάνα μου, ναι, το θυμάται. Τα παιδιά που πήγαν στο σχολείο. 8 ετών ήταν η μάνα μου. Ακούμπησαν τότε 8, 10, 12 χρόνια. Γιατί είχε μαζευτεί πολύ τα κόλλα τα χωριά. Στο λίγο, στο λίγο. Αυτό τώρα πώ θα το εξηγήσουμε εμεί, Ζεσούλε. Τώρα. Δηλαδή κάτι που. Αυτά δεν εξηγούν. Πα παρακάτω. Είναι θάμπα, μπορούμε να πούμε. Είναι ένα παράξενο γεγονό, τα λέγαμε. Όχι. Πάνω σε αυτό, ορισμένοι επειδή έχουν κάποιες αυγολίες, τώρα εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό, δεν το ξέρω.
ούτε και μου το χρησίζει, το έχω ακούσει. Η μητέρα μου το έζησε, όλοι οι παλιοί μου το χρησίζει. Όλο το χωρίο το χρησίζει. Δεν μπορείς να πεις ότι το λέει ο Σούλης και ο Γιάννης και ο Παύλος. Το είδανε εκατοντάδες, ήταν όλο το χωρίο στην Κυριακή. Εμείς χιλιά άτομα το είδαμε. Εμείς δεν ξέρουμε, εμείς δεν μπορούμε, δεν γεννημένοι μας. Σίγουρα γιατί έγινε, πώς έγινε. Το 1935. Μετά από αυτό να έρθαν και ο Κυριλίδης. Ότι ταυτόχρονα με αυτό να ήταν. Ο Κυριλίδης ήταν δεύτερος παπάς με αυτό το ιστάμενο. Λειτουργούσε και εκείνος. Ταυτόχρονα. Ήταν μεγάλο το χωριό τότε. Όταν πέθανε ο Παλθένιος, έμεινε ο Κυριλίδης χαράλαμος και κατόπιν ο γιος του Αλέξιος. Ο Κυριλίδης Αλέξιος. Και τώρα ο γιος του συνεχίσαν ψάρτης πάλι. Σαν ιερέας ένας γιος του πέθανε αυτός. Ανιψιός του Κυριλίδη. Ναι, ο ανιψιός. Ο εγγονός του Κυριλίδη. Ο εγγονός του Κυριλίδη τώρα. Είχε γίνει γιος του. Ψάλτης. Ο άλλος ήταν παπάς, όπως είπαμε στην Άγιο Νικόλαο δράμας. Αυτά και την Κυριλίδη είναι, έχουν παπάδες από το Μεσαίωνα. Από το δεύτερο χρόνια. Είναι ο γνωστός εβδομός ιερέας ο 77 η Αρίση. Αυτό πρέπει να είναι 400 χρόνια πίσω δηλαδή. Αφήνως. Από το 1600 ξέρω εγώ έχουν παπάδες. Ναι. Για κάνα ψάλτη που ήταν που έψελνε έτσι. Ο ψάλτης ο παλιότερος είναι ο, αυτός ο Πανίκας ο λεγόμενος του. Ο Κυριλίδη ο γιος. Ναι. Ο οποίος μπορεί να έψελνε και 60-70 χρόνια στο ψάλτη. Τώρα συνεχίζει ο γιος του. Νομίζω. Τώρα είναι ο γιος. Και εγώ θυμάμαι τον Κατηλανάφη τον Γιάννη που ήταν πάντα. Ο Κατηλανάφης ο Γιάννης ήταν πολλά χρόνια. Ήταν και κατηγράφης στην Νέα Κολύμπη. Στο Παγκοσμίου στην Κωνσταντινούπολη. Στην Απανίδη, ο Γιάννης έμενε εκεί πίσω στο Τσίλα από εκεί, στο χάρι του Κατσίκα. Σου λέει ντυμένος με ένα δάσο μαύρο. Ναι, ναι, πάντα. Με το χωριό ήταν όλοι ορθόδοξοι, αλλά υπήρχε ένας Ευαγγελικός έτσι. Ναι, ο Νίκος. Ήταν Ευαγγελικός. Ήταν Ευαγγελικός. Αυτός η συμπόνη του Ιδιομορφία πήγε στην εκκλησία. Δεν έλαβε και δεν έκανε το σταυρό του. Πήγαινε και παρακολούθησε το Ευαγγέλιο και μόλις δούλευε το Ευαγγέλιο έφευγε. Για τον συνεταιρισμό, σου λέει. Συνεταιρισμό, ο αρχαιότερος. Ο αρχαιότερος συνεταιρισμός στην περιοχή, αν εξαιρέσουμε το συνεταιρισμό της Χωριστής. Ναι. Που δέχτηκε το 18, ενώ ο συνεταιρισμός ο δικός μας δέχτηκε το 24. Και ήταν οι δύο πρώτοι συνεταιρισμοί, οι οποίοι αποτέλεσαν την ένωση της δράμας. Αυτό είχε και μπακάλικο μέσα που έδινε τρόφιμα. Βέβαια, βέβαια. Χωριανούς εδώ. Αυτό. Και τα κρατούσαν μετά. Κράτησε τη ζωή του Χωριανού. Εάν δεν υπήρχε στην Ελλάδα, πολλοί θα είχαν πεθάνει την πείνα. Είχαν πεθάνει την πείνα, ναι. Και έδινε τροφές και τρόφιμα και μετά τα έπαιρνε από τα στάρια και τα κρατούσαν και παραδίδα. Ναι. Τα έγραφε στα μικρά μπλοκ των συνεταίρων. Ναι. Εγώ τον πιο τελευταίο που θυμάμαι δηλαδή ήταν του Θεοίδης, ο Θεοίδη του Γιώργου, του Παναγιώτη, ο πατέρας. Εκείνον θυμάμαι που είχε σαν διαχειριστή της αυτής. Εσύ δεν το θυμάσαι αυτόν, α. Όχι, δεν το θυμάμαι. Πιο τσιρικάς το θυμάμαι. Θυμάμαι τον Μίτσο. Και πίσω άλλους δεν τους δεν ξέρω, ας πούμε. Τον Γεωργιάδη τον Μίτσο. Έκανε ο Απελίδης, ένας Απελίδης, είχε πολλούς. Ήταν ο Τρότσκης, ο Τρότσκης ήταν πρόεδρος. Πρόεδρος. Από ό,τι θυμάμαι, κάτωπιν βγήκε ο για την Τούμπα εδώ πέρα ξέρουμε τίποτα, για την Τούμπα σου τι είχε γίνει τότε. Ο ιστορικός οικισμός. Ο ιστορικός οικισμός βρέθηκε από έναν αρχαιολόγο μεγάλη μορφή. Δεν τα ξέρουμε βέβαια εμείς. Ήταν και υπουργός πολιτισμού. Στη Θάτσερ. Και Μέιτζορ μετά. Και, ναι. Πώς το λέγανε. Κόλλιν. Κόλλιν Ρένφρυ. Κόλλιν Ρένφρυ λόγω ήταν. Ναι. Εγώ έμεινε στο έχω κάνει εισαγγελίες πάνω για αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί τότε σου πω πιτσιρικάς πήγαινα, ο παπάς μου και αυτοί όλοι του χωριού σκάβανε και λέει ο παπάς όταν βρίσκανε κάτι μας βγάζανε έξω από το τέτοιο. Ναι, φυσικά. Και κατέβαιναν αυτοί μόνο. Φυσικά. Και τα παίρνανε, τα βάζανε μέσα σε κασόνια και μετά δεν είσαι κανένας που πήγαιναν αυτά. Με άκουρα, την... χρυσό και τέτοια δεν πιστεύω να βρω. Με αλλά... την πιθάρια, πιθάρια. Αντικείμενα αξίας, ναι. Μόλις χτυπούσαν κάτι, πάπ, σταματήστε. Με να... την... Περιστέλη, την αρχαιολόγο της περιοχής εδώ, στην Καβάλα Χέρα. Ήρθε μια φορά... Αυτή που είναι στον Καστά εκεί. Ακριβώς. Αυτή η Περιστέλη είχα μια φορά έρθει σε αντίθεση. Σε μια εκπομπή είπα αυτό το γεγονός ότι
ορισμένα πράγματα δεν τα είδε καθόλου κανένας. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύτιμα ή μη πολύτιμα ή οτιδήποτε. Το γεγονός είναι ότι ένα 10% των ευρημάτων πήγε στην Αγγλία. Κατευθείαν. Ναι, τα πολύ αξιόλογα. Το 90% των ευρημάτων υπάρχει και σήμερα στο Μουσείο της Δράμας. Και όχι μόνο αυτά. Και άλλα βρέθηκα στους Ιταλούς. Στα χωράφια. Αυτά τώρα για να αναφέρουμε αυτό, εκεί πέρα η τούμπα ήταν 6-7 χιλιάδες χρόνια πίσω. Ναι. Υπήρχε ναι. Μια ομάδα εκεί ανθρώπων που ζούσε στο ποτάμι δίπλα. Ακριβώς. Κυνηγούσε και έσπαρνε εκεί ό,τι μπορούσε. Ναι, ναι, και ζούσαν έτσι. Σε μορφή δηλαδή αγρία τώρα. Ακριβώς. Και είχαν φούρνους, βρήκανε και κάποια που είναι στο μουσείο της Πάης Γράμμα. Ψήνανε τα ψωμιά και τα... Μπορεί να πάει να δει. Υπάρχει μια μακέτα που έχουν κάνει. Πώς ζούσαν αυτοί και τι έχουν δει στο τούμπα. Ναι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Χωριού Γιώργου ασχολήθηκε με το θέμα αυτό της τούμπας. Είναι προς τιμή του Γιάννη του Κουλίδη που ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα να αναδείξει την τούμπα, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον ούτε από την ομαρχία, ούτε από τους δήμους, ούτε από τις αρχές ιδιαίτερα, γιατί για να αναδειχθεί κάτι τέτοιο απαιτούνται πάνω απ' όλα χρήματα και ξέρουμε όλοι ότι σε καιρό κρίσης όλα πάνε πίσω, δεν είναι μόνο αυτό δηλαδή. Και επίσης κάτι ακόμα που θέλω να πω εγώ είναι σχετικά με τα έργα του Γιάννη του Κυριακίδη, ότι δεν υπάρχει χρήμα για να εκδοθούν αυτά τα έργα, να γίνουν βιβλία. Να αναδειχθούν, να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό. Πραγματικά. Κακά τα ψέματα. Ο Γιάννης ο Κυριακίδης είναι άσημος σήμερα. Τον ξέρουν ελάχιστοι στο ποντιακό στοιχείο. Ενώ είναι κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας. Ο πιο πολυγραφότατος. Ο πιο πολυγραφότατος θεατρικός συγγραφέας ουσιαστικά ποντιακών. Το σχολείο ποιος το έκτισε αυτό το παλιό, ξέρεις όλοι. Είναι ο παλιός που ήταν. Κτίσει επαγγελματία πέρα από του μικρού του κτίσει. Τώρα το γήπεδο χτίσαν έξω. Ναι. Το γήπεδο το χτίσε ο Απόστολο ο Τσεμπερδί τότε. Ναι. Σιγά σιγά το ολοκληρώσαμε. Και η Αλίκη κάτι σε αυτό. Και μεγάλη ήταν η δικιά μου βέβαια. Έγινε. Αυτό πότε έγινε το γήπεδο. Γύρω στο 80. Το 80 ήταν. Γύρω στο 80, 79-80. Στο 80 πήγαν είναι σύγχρονο. Ναι. Το άγαλμα που είναι έξω, πρέπει κανένας δεν μιλάει για αυτό το άγαλμα. Για που είναι έξω από το χωριό. Τους καθάρισαν οι Βούλγαροι. Εκείνο είναι γεγονός ότι οι Βούλγαροι σκότωσαν. 40. 40. Όχι, όχι, όχι. 80. Γύρω στα 80 άτομα είναι. Γύρω στα 80. Να πούμε και την ιστορία, ποιος τη γλίτωσε και σου έφυσε να σκέφτει. Τώρα. Όχι, τους μαζέψαμε. Τους μαζέψαμε τα σπίτια και τους κολλήσαμε. Αυτό γιατί είχε προηγηθεί κάτι άλλο, έτσι δεν είναι. Είχε προηγηθεί η επανάσταση λεγόμενη. Σκοτώσαμε τον πρόεδρο.